Αμήν. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας για μια φορά ακόμη που είμαστε εδώ αδελφοί σε αυτόν τον τόπο της προσευχής, της λατρείας, της ακροάσεως του Λόγου του Θεού γενικά της οικοδομής του οίκου του Θεού του σπιτιού του Θεού, του οίκου του Θεού ο οίκος οικοδομείται, δηλαδή χτίζεται, χτίζεται, χτίζεται και εδώ μέσα γίνεται αδελφοί θα λέγαμε όλη η προεργασία, όλη η εργασία γίνεται εδώ, μέσα σε αυτόν τον τόπο. Ερχόμαστε γιατί αυτό το σε εισαγωγικά επιτρέψτε μου εργαστήρι του Θεού, της οικοδομής του οίκου του, το έφτιαξε ο ίδιος ο Θεός εδώ. Δεν αποφασίσαμε εμείς ανθρωπίνως, ελάτε να μαζευτούμε δέκα, τι λέτε, σας αρέσει αυτό το κτίριο, να το κάνουμε εκκλησία ή να κάνουμε εκεί. Όχι, δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Ο Θεός βάζει στις καρδιές, δείχνει ενύπνοια, δείχνει οράσεις, λειτουργεί όλα αυτά τα πνευματικά χαρίσματα και δώρα από τον ουρανό στους ανθρώπους για να δείξει ότι εγώ, ο Θεός, θέλω εδώ να ανοίξω ένα θυσιαστήριο, όπως το λέμε. Θυσιαστήριο ώστε να έρχονται όλοι οι πιστοί και να κάνουν τη θυσία, όπως παλιά. Όλοι η ζωή της Παλαιάς Διαθήκης με τα υλικά πράγματα που φτιάχναν τότε όλοι αυτοί οι πιστοί τώρα στην περίοδο της Καινής Διαθήκης όλα εκείνα προτυπώνουν κάτι το οποίο κάνουμε τώρα στην Καινή Διαθήκη το οποίο είναι πνευματικό δεν παίρνω το βόδι μου ή την κατσίκα μου ή τα τριγώνια μου ή τα περιστέρια μου να πάω να τα θυσιάσω στο θυσιαστήριο ανάλογα με την αμαρτία που έκανα, να επιθέσει ο ιερέα τα χέρια επάνω, να περάσει η αμαρτία μου στο ζώο, ώστε να θυσιάσει το ζώο και έτσι να εξαλειφθεί η αμαρτία μου και όλα αυτά αδελφοί που γινόντουσαν τότε. Αλλά τώρα έρχομαι και κάνω την πνευματική μου θυσία η οποία είναι η προσευχή. Έρχομαι, γονατίζω και φέρνω την πνευματική μου θυσία στον οίκο του Θεού. Ένα-ένα να πάρουμε όλα αυτά τα οποία λαμβάναν χώρα τότε στην Παλαιά Διαθήκη, όλα έχουν κάποια σημασία τώρα στην Καινή Διαθήκη, αλλά στα πνευματικά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, αδελφοί. Είναι όλα τόσο σοφά. Γραμμένα. και αυτό ήταν και το θέμα μας όπως ακούσαμε πριν από τον αδελφό σε αυτή την πολύ ωραία σύναξη αδελφή που ξεκίνησε εχθές μετά από πολλά χρόνια και πάλι στα σπίτια των αδελφών τα απογεύματα της Κυριακής και είναι πιστεύω θέλημα Θεού πάρα πολύ οικοδομητικό και θα έλεγα απαραίτητο γιατί, γιατί μπορεί να είμαστε εδώ χρόνια να βρισκόμαστε εδώ χρόνια σε αυτή την εκκλησία αδελφοί και να μην γνωριζόμαστε όσο θα έπρεπε να γνωριστούμε. Ενώ εκεί είμαστε πιο κοντά. Εκεί υπάρχει διάλογος, μιλάνε οι αδελφές, μιλάμε εμείς όλοι. Ανοίγουμε το Λόγο του Θεού, εξετάζουμε το θέμα το οποίο ήταν ο Λόγος του Θεού. Και λέω στον αδελφό, αδελφέ δεν θα μπορούσε να υπήρχε πιο ωραίο θέμα. Ε σαν πρώτο θέμα. Δεν θα, δεν θα μπορούσε να υπήρχε. Πέρα από τον Λόγο του Θεού, τι άλλο θέμα, να ξεκινήσει κάποιος έτσι τόσο ωραίες συνάξεις, αδελφοί. Γιατί? Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι το Α και το Ω στη ζωή μας. Από εκεί ξεκινάνε όλα, αδελφοί. Για θυμηθείτε, γιατί είμαστε εδώ, σε αυτό το σπίτι, σε αυτή την οικοδομή του Θεού, όπως είπαμε, γιατί γιατί μας άγγιξε ο λόγος. Πρώτα ο λόγος ήρθε στη ζωή μας και κάτι έγινε μέσα μας. Και το λέμε πάντα. Γιατί όταν ακούω τον λόγο του Θεού κάτι γίνεται μέσα μου. Τι είναι αυτό το βιβλίο. Μήπως αυτό που έχω μέσα μου είναι φτιαγμένο για να ακούσει, να δεχτεί και να ζήσει μέσα σε αυτό το λόγο. Γι' αυτό ακριβώς αδελφοί η ψυχή του ανθρώπου η οποία είναι ζωντανή γιατί έχει την πνοή του Θεού έχει ανάγκη από τον Λόγο του Θεού. Τίποτα άλλο. Αυτό που έχει ανάγκη η ψυχή μας είναι ο Λόγος του Θεού. Και τίποτα άλλο αδελφοί. Το σώμα μας έχει πολλές ανάγκες, ωραία όλα. Αλλά η ψυχή του ανθρώπου έχει μόνο μία ανάγκη. Το να τρέφεται από τον Λόγο του Θεού τη γραφή, την θεόπνευστο γραφή, όπως συζητήσαμε και πάρα, πάρα πολύ ωραία εχθές αυτή την ωραία κοινωνία που είχαμε, μιλήσαμε για την Παλαιά Διαθήκη για την Καινή Διαθήκη. Τι ωραία! Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο αδελφή για αυτή την πρώτη μέρα της εβδομάδας που μας χαρίζει και είναι το Πάσχα ημών, λέει. Γιορτάζανε στην Παλαιά Διαθήκη, τη σκηνοπηγία, γιορτάζαν το Πάσχα αυτές τις μεγάλες γιορτές εμείς γιορτάζουμε στην Καινή Διαθήκη. Όχι. Η δικιά μας η γιορτή ποια είναι. Είναι μία, είναι το Πάσχα που το γιορτάζουμε κάθε Κυριακή. Βλέπουμε τώρα αδέλφια δουλεύουν, έχουν τις ασχολίες τους, έχουν τις βάρδιες τους. Αλλά την Κυριακή είμαστε όλοι ελεύθεροι αδελφοί να αφιερώσουμε από πρωίας μέχρι το βράδυ αυτή την ημέρα του Κυρίου η οποία είναι του Κυρίου όπως ελληνικό, στα ελληνικά αυτό σημαίνει Κυριακή σημαίνει από το κυρ, κυρ, Κύριος είναι η μέρα του Κυρίου και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό που ξεκινάμε όλη τη μέρα μας αδελφοί από την εκκλησία το πρωί και συνεχίζουμε έχουμε την νεολαία μας έχουμε αυτές τις πολύ ωραίες συνάξεις στα σπίτια που ξεκινήσαμε αδελφοί να διαβάσω έναν πάρα πολύ αγαπημένο ψαλμό αγαπημένος μου είναι αδελφοί, είναι από την σελίδα 565, είναι ο ψαλμός ρο δηλαδή 107, 107 ψαλμός από την αρχή. <coughs> Δοξολογείτε τον Κύριον διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα ας λέγω συν ούτως η του Κυρίου, του οποίους ελύτρωσεν εκ χειρός του εχθρού, και συνήγαγεν αυτούς εκ των χωρών από βορρά και από νότου, περιεπλάνών εν τη εν οδό ανίδρο, ουδέ έβρισκον πόλην διακατοίκησιν, ήσαν πεινώντες και διψώντες, η ψυχή αυτών απέκαμνεν εν αυτής. Τότε βόησαν προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και ἐλευθέρωσαν αυτούς από τον αναγκών αυτών και οδήγησε αυτούς διευθεία οδού δια να υπάγωσιν εις πόλην κατοικίας. Ασημνολογώσιν εις τον κύριον, τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα προς τους των ανθρώπων, διότι εχόρτασε ψυχήν διψώσαν και ψυχήν πεινώσαν ενέπλησε από αγαθών. Αμήν. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ αδελφοί. Ένας ψαλμός γραμμένος από κάποιον ψαλμοδό, δεν λέει ότι είναι ψαλμός του Δαβίδ, αλλά εδώ, σε αυτό το ψαλμό, ο οποίος, αδελφοί, είναι 43 εδάφια, αλλά διάβασα μόνο αυτά, αλλά καλά είναι να τον, δούμε, να τον διαβάσουμε όλο τον ψαλμό, αδελφοί, γραμμένος πριν από εκατοντάδες χρόνια, είναι ισχύει και για σήμερα βλέπω τη ζωή μου μέσα σε ένα ψαλμό γραμμένο εκατοντάδες χρόνια πριν διαπνεύματος Αγίου ο οποίος λέει και προτρέπει το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και μου λέει εμένα τον πιστό εσένα που αγαπάμε τον Χριστό, αγαπάμε τον Θεό δοξολογείτε τον Κύριον διότι είναι αγαθός πραγματικά είναι αγαθός ο Κύριος αδελφοί είναι αγαθός γιατί ήρθε και πέθανε, έδωσε τη ζωή του για τον αμαρτωλό, όχι για κάποιον αγαπημένο όπως θα κάναμε εμείς ή για κάποιον συγγενή ή για το παιδί μας ή για κάποιον ο οποίος μας αγαπάει ή έχουμε κάποιο όφελος. Αλλά ήρθε και πέθανε ο αγαθός Θεός για εμένα τον υβριστή, για εμένα ο οποίος τον μισούσα, για εμένα ο οποίος δεν τον πίστευα αλλά ήρθε αδελφή και πέθανε και προσπαθεί να σώσει όλη την ανθρωπότητα μέχρι και το πιο αμαρτωλό άνθρωπο έχει εισχωρήσει ο Θεός διαπνεύματος Αγίου παντού αδελφοί μέσα σε φυλακές, μέσα σε χώρους οι οποίοι είναι άνθρωποι αμαρτωλοί πάρα πολύ γιατί αγαπάει όλους τους ανθρώπους και περιμένει από τους ανθρώπους αδελφοί μετάνια και επιστροφή και έρχεται ο Θεός που μόνον Αυτός μπορεί να σβήσει όλες αυτές τις αμαρτίες και να δώσει μια καινούρια ζωή και μια καινούρια αρχή στον άνθρωπο πόσο καλός και πόσο αγαθός είναι αδελφοί θα μπορούσε κανένας από εμά να το κάνει αυτό που περνάμε και χτυπάνε λίγο οι ώμοι μας και νευριάζουμε ή που μας πατάει κάποιος στον πόδι όπως άκουσα τελευταία και οργιζόμαστε θα μπορούσαμε εμεί να κάνουμε τέτοια θυσία αδελφοί ναι μπορούμε να μοιάξουμε του Κυρίου μας μπορούμε μόνο με τη χάρη Του που έρχεται και μας γεμίζει και μας αλλάζει το χαρακτήρα μας κάνει παιδιά Θεού και λέει και ο λόγος του Θεού ότι αποκτάμε σιγά σιγά το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού και βλέπουμε γινόμαστε συγχωρητικοί, γινόμαστε ειρηνοποιοί, έχουμε αγάπη, έχουμε σπλάχνα, όλα αυτά έρχονται σιγά σιγά, αδελφοί, διαπνεύματος Αγίου. Πότε, όταν εγώ μένω στον Λόγο του Θεού, όταν μένω στην προσευχή και αφήνω το Πνεύμα το Άγιο να έρθει και να με γεμίσει και ο Λόγος να εργάζεται μέσα μου, και να με αλλάζει, να με αλλάζει συνεχώς και να με αλλάζει ώσπου να έρθει η τελειοποίηση, ώσπου να έρθει ο χαρακτήρας της υποστάσεως του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού στη ζωή μας. Και όλα αυτά τα κάνει ο Λόγος του Θεού. Χωρίς να το καταλαβαίνω, αυτό που έχω να κάνω είναι να μένω στην αγάπη Του, να μένω στην αγκαλιά του Κυρίου, Ποια είναι η αγκαλιά του Κυρίου, αδελφοί, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην αγκαλιά του Κυρίου μας. Όταν είμαι στην αγκαλιά του πατέρα μου, ακούω τον πατέρα μου να μου μιλάει. Ακούω την ανάσα του, ακούω τους χτύπους της καρδιάς του. Γνωρίζω ότι είναι ζωντανός, τη ζεστασιά του, την πατρότητά του. Τα αισθάνομαι όταν είμαι στην αγκαλιά του πατέρα μου και θα πρέπει να έχω αυτή τη στιγμή αυτή τη θέση γιατί Τώρα βρίσκομαι στην αγκαλιά του πατέρα μου μαζί με τα αδέλφια μου μέσα στην εκκλησία και ακούω τον πατέρα να μου μιλάει, ακούω τον κύριο μου να μου μιλάει, ακούω την αναπνοή του, ακούω τα βήματά του, τον αισθάνομαι. Είναι ζωντανός και το πιστεύω. Τον πιστεύω και του έχω εμπιστοσύνη. Αισθάνομαι ασφάλεια στην αγκαλιά του πατέρα μου ή όταν με προχωράει, με πηγαίνει βόλτα κρατώντας με από το χεράκι. Αδελφοί, ό,τι ηλικία και αν έχω, ό,τι εμπειρίες έχω από τη ζωή μπροστά στον Πατέρα Θεό, είμαι ένα παιδί, ένα μωρό, το οποίο έχω ανάγκη για να ζήσω. Έχω ανάγκη τον Πατέρα μου για να επιβιώσω. Έχω ανάγκη τη μητέρα μου για να επιβιώσω, η οποία είναι η Εκκλησία. Έχω ανάγκη τα αδέλφια μου να με βοηθήσουν. Αυτό είναι η πίστη μας, αυτό είναι ο Θεός που πιστεύουμε. Δοξολογείτε τον Κύριο, λέει το Πνεύμα το Άγιο. Η δοξολογία να βγαίνει μέσα, από μέσα μας, η ευχαριστία, σε ευχαριστούμε Κύριε. Μπορεί να μην φωνάζουμε πολλές φορές την προσευχή μας, γιατί θα έπρεπε όλοι να κραυγάζουμε αδελφοί για αυτή τη θυσία που έκανε ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μας αλλά η κραυγή να βγαίνει από μέσα από την ψυχή μας. Αυτό το ευχαριστώ να βγαίνει μέσα από τα σπλάχνα μας. Σε ευχαριστούμε Κύριε, διότι είσαι αγαθός και το έλεος σου μένει στον αιώνα. Το έλεος του Κυρίου που ενεργείται τώρα στη ζωή μας, το οποίο ήρθε, μας επισκέφθηκε, μας άλλαξε, μας έδωσε αιώνια ζωή, δεν τελειώνει. Αυτό σημαίνει αυτό. Ζει στον αιώνα γιατί αυτό το δώρο που μας έδωσε την αιώνια ζωή δεν είναι μόνο για τώρα αλλά είναι πραγματικά αιώνιο ο αδελφός μίλησε για τον πρώτο θάνατο για την πρώτη Ανάσταση αδελφοί θα πάμε στον Κύριο θα πάμε στον Ουρανό δια της αρπαγής της Εκκλησίας εάν φύγουμε από αυτή τη ζωή πριν την αρπαγή αλλά εν Κυρίω πάλι θα πάμε στον Ουρανό Κοντά στον Κύριό μας και αυτός ο λόγος θα εκπληρωθεί ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Είναι αλήθεια ο λόγος του Θεού. Και κάθε εδάφιο, κάθε λέξη έχει τη, σημα... τη σημασία της αγαπητή αδελφή. Ας λέγωση ούτως λέει η του Κυρίου. Εμείς, εμείς. Έτσι να λένε αυτοί που λάβαν τη σωτηρία δηλαδή να έχουν την ομολογία στα χείλη τους να λένε ότι ναι εγώ δοξάζω τον Κύριό μου διότι είναι αγαθός και το έλεος του μένει στον αιώνα αυτά έκανε ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μου με πήγε στην εκκλησία του εκεί που ακούω τον λόγο τον τζοπιό λόγο εκεί που μπορώ να, να συντηρηθεί η ψυχή μου μέχρι το τέλος δια του λόγου του να τρέφεται κάθε μέρα και συνήγαγε αυτούς εκ των χωρών από βορρά και από νότου. Για τώρα μιλάει ο Λόγος του Θεού. Είναι επίκαιρα αυτά τα εδάφια που γράφτηκαν χιλιάδες χρόνια πριν. Να πω εκατοντάδες χρόνια πριν. Είναι ισχύουν και τώρα. Είναι τώρα. Και συνήγαγε αυτούς εκ χωρών από βορρά και από νότου. Δεν είναι μόνο εμείς έχουμε τον Θεό. Η δικιά μας η χώρα έχει μόνο την καλύτερη θρησκεία. Τι είναι καλύτερη θρησκεία. Υπάρχει καλύτερη και χειρότερη και μέτρια. Δεν υπάρχει θρησκεία. Υπάρχει η πίστη στον Ιησού Χριστό η οποία δίνει αιώνια ζωή. Αυτό είναι το κυριότερο το οποίο ο Θεός το έχει δώσει σε όλο τον κόσμο. Αυτό μας λέει. Και στην Εκκλησία μας ευχαριστούμε τον Θεό δεν έχουμε μόνο Έλληνες, δεν έχουμε μόνο Γερμανούς, αλλά έχουμε Ιταλούς, έχουμε αδελφοί Ρουμάνους, έχουμε, δεν δε θυμάμαι και έχουμε πολλές εθνικότητες. Καλή ε, καλεί ο Χριστός τον άνθρωπο χωρίς να ξεχωρίζει. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Θυμάστε την ομιλία του Πέτρου στο σπίτι του Κορνηλίου, έτσι ξεκίνησε. Γνωρίζω λέει ότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Να ορίστε, με έστειλε σε εσάς τώρα να σας ευαγγελίζω, να λάβετε πνεύμα Άγιο. Ισχύουν όλα μέσα στο Λόγο του Θεού αδελφοί και δεν θα προσθέσουμε και δεν θα αφαιρέσουμε τίποτα. Πώς θα γνωρίσω ότι αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Αυτό που είπα πριν είναι η απάντηση αδελφοί. Η Εκκλησία η οποία δεν αφαιρεί ούτε προσθέτει στο Λόγο του Θεού, αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Σημειώστε το αυτό. Πώς θα ξεχωρίσω αν αυτή η απόχρωση είναι από τον Κύριο. Έλεγξε τι κάνουν. Εάν αφαιρούν ή αν προσθέτουν μέσα στο Λόγο του Θεού, απόρριψέ το. Είναι πολύ απλό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο αδελφοί. Το λέω πάντοτε. Ευχαριστώ πολύ τον Θεό που μέχρι τώρα δεν έχω ανακαλύψει τόσα χρόνια κάτι που να κάνω σε αυτή την εκκλησία το οποίο δεν είναι γραμμένο. Ή το αντίθετο, να μην κάνω Κάτι το οποίο είναι γραμμένο μέσα σε αυτή την ε, εκκλησία που είμαι. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό. Και γι' αυτό είμαι ήσυχο και αναπαυμένο και μένω και γνωρίζω πραγματικά ότι κάνω το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το τέλειο και το ευάρεστο. Περιεπλανώντο εν τη ερήμο, εν οδό ανίδρο, ουδέ εύρισκον πόλην διακατοίκηση. Πόσο μεγάλη αλήθεια είναι αυτή, αδελφοί περιπλανιόμαστε σε αυτή τη γη χωρίς να γνωρίζουμε τον Χριστό σε μία έρημο που δεν υπάρχει νερό και ούτε βρίσκουμε πόλην διανακατοικήσουμε δεν χορταίνουμε με τίποτα, με απλά λόγια δεν ευχαριστιόμαστε με τίποτα, δεν μας ικανοποιεί τίποτα σε αυτή την ζωή ό,τι και αν αποκτήσουμε χωρίς Χριστό δεν μου αρέσει να μείνω εδώ δεν μου αρέσει να μένω εκεί θέλω, να πάω, θέλω συνέχεια αλλαγές στη ζωή μου γιατί χωρίς Χριστό αυτό μας λέει αυτό το εδάφιο ούτε βρίσκω πόλην διακατοίκηση δεν είναι μια αλήθεια αυτή εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου έτσι ακριβώς ήμουνα πριν γνωρίζω τον Χριστό. Βασανιζόταν η ψυχή μου γιατί ήταν ατροφική. Δεν είχε φάει ποτέ η ψυχή μου. Αλλά όταν γνώρισα τον Κύριο αδελφή και άκουσε αυτή η ζωντανή ψυχή, αυτή η ζωντανή πνοή που έχω μέσα μου από τον Θεό, άκουσε το Ευαγγέλιο, ξύπνησε, Άρχισε να μεγαλώνει, άρχισε να αυξάνεται και άρχισε να παίρνει ένα νόημα η ζωή μου. Να ξέρω πώς θα περπατήσω, πού θα μείνω, πού με θέλει ο Θεός, τι θέλει ο Θεός από μένα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας αδελφοί. Ήσαν πεινώντες και διψώντες η ψυχή αυτών απέκαμνεν εν, εν αυτοίς και έτσι ήμασταν πεινούσαμε και διψούσαμε, μα είχα λεφτά, είχα πολύ καλή δουλειά, ήμουνα πλούσιος, είχα και δόξα. Με δείχναν με το χέρι, ήμουνα κάτι στην ζωή πριν γνωρίσω τον Χριστό, είχα αποκτήσει και χρήματα πολλά, μα πεινούσα και διψούσα όμως, μου λέει ο Λόγος του Θεού. Και η ψυχή μου πέθαινε μέσα μου. Έτσι δεν ήταν αδελφοί για όλους εμάς που πιστέψαμε και δεν γεννηθήκαμε στην Εκκλησία του Χριστού. Έτσι ήταν ακριβώς αδελφοί. Έτσι ήταν πραγματικά και είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια ο Λόγος του Θεού. Ως που ήρθαμε αδελφοί στη φάση να ζήσουμε και αυτό το εδάφιο, το έξι εδάφιο που λέει «Τότε βόησαν προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών». Και ήρθε αυτή η φάση στη ζωή μας αδελφοί που Υψώσαμε τα μάτια μας στον ουρανό και είπαμε «Θεέ μου, εάν υπάρχεις, εάν είναι αλήθεια αυτά που ακούω για σένα, σε παρακαλώ έλα και στη δική μου τη ζωή». Και το 90% αδελφοί από τις ομολογίες που ακούω από τα αδέλφια μας, τα σωζωμένα αδέλφια μας, αυτό έγινε και σε μένα το ίδιο αυτό έγινε. Άκουγα για τον Κύριο, άκουγα για τον Ιησού Χριστό που μια μέρα εκεί αδελφοί ζήτησα κι εγώ γονατιστός να έρθει ο Κύριος να με επισκεφτεί και ήρθε και τι έκανε και ηλευθέρωσε αυτούς από τον αναγκών αυτών. Ήρθε και μου έδωσε τα πάντα, όχι ήρθε και μου έδωσε αυτό που είχα ανάγκη και ανάγκη έχω ζωή αδελφοί, έχουμε ανάγκη από την αιώνια ζωή να ζητάμε την βασιλεία των ουρανών μας λέει ο Λόγος του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και ο Θεός δεν θα μας αφήσει ούτε από το τι να φάγομεν, το τι να πιωμεν και το τι να ενδυθούμεν. Ο Θεός δεν θα μας αφήσει από αυτά που έχουμε ανάγκη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας και αφού μας έσωσε αδελφοί μας έκανε παιδιά του στο 7 εδάφιο λέει και οδήγησε να αυτούς διευθείας οδού δια να υπάγωσιν εις πόλην κατοικίας. Μας έβαλε στο δρόμο του Θεού αδελφοί ελάτε παιδιά μου έχω εκκλησία η οποία προχωράει στο δρόμο του Θεού περπατάει ο οποίος αυτός ο δρόμος καταλήγει στην αιώνια ζωή στην πόλη της κατοικία ημών λέει τι καλός που είναι αδελφοί και τι ωραία μας, μας μιλάει ο λόγος του Θεού μας έβαλε στο δρόμο του αδελφοί να προσέξουμε καλά να περπατήσουμε σε αυτό τον δρόμο του Θεού μαζί με τα αδέλφια μας την εκκλησία του ασημνολογώσιν εις τον Κύριον τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα προστουσιούς των ανθρώπων και τώρα σώθηκα. Είμαι μέσα στον δρόμο του Θεού, γνωρίζω πολύ καλά πως εργάζεται ο Θεός και γι' αυτό τον δοξάζω και τον υμνολογώ για τα ελέη του, για τα θαύματα που κάνει στην ανθρωπότητα και σώζει ψυχές για αιώνια ζωή διότι εχόρτασε ψυχή διψώσαν και ψυχή πεινώσαν ενέπλησε από αγαθών. Αδελφοί, αυτά που είχαμε ανάγκη πριν γνωρίσουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ήρθε ο Κύριος και μας τα αναπλήρωσε. Ήρθε και μας, μας ξεδίψασε και μας χόρτασε, αδελφοί, στα πνευματικά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ήμασταν πεινώντες λέει και διψώντες και μας ενέπλησε από αγαθών μας γέμισε από αγαθά, από πνευματικά δώρα αδελφοί. Είμαστε πλούσιοι, το ξέρετε, είμαστε πλούσιοι γιατί έχουμε κάτι αδελφοί το οποίο δεν μπορεί να μετρηθεί με αξία, είναι ανεκτήμη της αξίας που λένε και αυτό είναι η αιώνια ζωή. Κανένας δεν μπορεί να μας δώσει αιώνια ζωή αδελφοί στην παρουσία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού μόνον ο Θεός, μόνον ο Ιησούς Χριστός αδελφοί ο Θεός δια της θυσίας του Ιού του, του Ιησού Χριστού, εάν την πιστέψουμε. Αμήν.